Αφού στα ταξιούχοι, ένα μέρος λέει να πάει και στην αγορά. Αναγκαστικά. Ναι. Λοιπόν, εδώ μαζί μας με πολύ μεγάλη χαρά, τα καταφέραμε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα και ωραίες ιστορίες, είναι ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης. Ευτράπελα αρκετά. Ευτράπελα μια φορά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρουλάκη. Και στα χέρια μου δύο μόνο δάκρυα. Το καινούργιο βιβλίο, θα ευχηθούμε βέβαια και καλό τάξιτο. Έτσι. Να είστε καλά. Λοιπόν, τι διαβάζουμε. Εντάξει, βλέπετε ένα τίτλο, δύο μόνο δάκρυα. Ναι. Δεν σας φαίνομαι μια προσωπικότητα μελό για να βάζω τέτοιο τίτλο, έτσι δεν είναι. Όχι, μελό δεν βλέπετε είστε. Ένα γυναικείο στήθος. Ούτε νομίζει μπορεί κανείς να πιστέψει από εσάς ότι έχω καμιά σεξιστική διάθεση. Γιατί κακό είναι. Επιλέγω δύο μόνο δάκρυα και δύο γυμνά στήθη για να βρω τις λέξεις και τις εικόνες που θα μπορέσουν να παραστήσω το σημερινό δράμα. Αυτά τα δύο δάκρυα και τα δύο στήθη έρχονται από τα βάθη της ιστορίας. Με ιστορικές προσωπικότητες. Δηλαδή σε στιγμές που οι ελπίδες αναπτερώνονται και ύστερα γκρεμοτσακίζονται. Δηλαδή δανείζομαι και τα δύο δάκρυα και τα δύο γυμνά στήθη από τα βάθη της ιστορίας, τα δανείζομαι για να παραστήσω το σημερινό δράμα της εποχής μας. Ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν ή ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν στη χώρα, τα οποία περιγράφεται και στο βιβλίο σας. Έχουν αντίκτυπο στο τώρα, στη ζωή μας. Μεταφέρω το παλιό δράμα στο σημερινό. Δηλαδή το βιβλίο αυτό είναι σύγχρονο. Οι ηρωές του είναι σύγχρονες. Mm-hmm. Τα πρόσωπα είναι αντιπροσωπευτικοί της εποχής μας. Αυτό που θα δείτε, η Φένια. Η οποία είναι η πρωταγωνίστρια ή ο καθηγητής Κωστής, mm-hmm. ο οποίος έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το ραδιοσταθμό σας, ας πούμε, και με την τηλεόρασή σας. Ο Πολύβιος. Αυτός, ας πούμε, είναι ένας Πολύβιος της εποχής μας. Δηλαδή, όπως ήταν ο μεγαλοπολίτης Εξαρκαδίας, ιστορικός της Ρωμαιοκρατίας, αυτός παίζει έναν άλλο ρόλο, έτσι αισθάνεται, εν πάση περιπτώσει. Ναι, η Αΐσα, η Ρομπέρτα, όλα αυτά τα πρόσωπα είναι σύγχρονα, αλλά ο καθηγητής Κωστής αφήνει πίσω του, εξαφανίζεται και αφήνει πίσω του ιστορίες από το παρελθόν, που έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι λίγο πριν, λίγο μετά τις μεγάλες κρίσεις της ιστορίας, τις μεγάλες καταστροφές. Είναι, ας το πούμε έτσι, σημαδεύονται από τις μεγάλες μεταστροφές της τύχης. Και με την έννοια αυτή έχει μια επικαιρότητα ανάλογη με το δράμα που ζούμε σήμερα. Βλέπω και μια άγνωστη στιγμή η οποία περιγράφεται στο βιβλίο και είναι συνάντηση του Άρη Βερουχιώτη με τον Τζεριμόκο. Είναι πάλι λίγο πριν, λίγο μετά. Μετά το Δεκέμβρη, μετά τη Βάρκιζα, λίγο πριν οριστικοποιηθεί η πορεία προς το δράμα του εμφυλίου. Δηλαδή πάλι βγαίνουν μεγάλα μαθήματα συγκριτικά για την εποχή μας. Όταν διαβάσετε αυτόν τον συγκλονιστικό διάλογο, αυτή τη συνάντηση του Άρη, όπου φαίνεται και το ψυχογράφημά του με τον Ηλία Τσιριμόκο, ένα βενιζελογενή σοσιαλιστή, εν πάση περιπτώσει ο Ηλίας, θα νομίζετε ότι μιλάει για το παρόν. Δηλαδή έχει, χωρίς καμιά προσπάθεια, δεν υπάρχει καμιά επιτίδευση από τον συγγραφέα για να βγει αυτό, θα μείνετε άφωνοι από τον τρόπο που τίθεται τα ζητήματα. Ένα μήνα μετά την συμφωνία της Βάρκιζας. Δηλαδή, πώς μπορούσαμε να μην γλιστρήσουμε στην καταστροφή και γλιστρήσαμε. Ή, ας πούμε, ο καθηγητής Κωστής αφηγείται σε κύκλους, διότι το βιβλίο βασίζεται σε πνευματικούς κύκλους. Mm-hmm. Ας πούμε, ο κύκλος Μελίβια, ο κύκλος Σαΐντα, είναι ένα πέρασμα σε ένα κεντρικό καφέ εστιατόριο της Αθήνας, όπου συζητιούνται διάφορα θέματα, ας πούμε. Ο Κωστής, ας πούμε, μας αφήνει επίσης την ιστορία της Αΐντα του Βέρντι. Πρώτη φορά βγαίνει παγκοσμίως στη δημοσιότητα. Δηλαδή είναι μια μοναδική χρεοκοπία παγκόσμια, ανάλογη με τη σημερινή μας. Ανάλογα με αυτό που ζούμε. Έχουμε τώρα ένα εξυγχρονιστικό ευρωπαϊκό όραμα της Αιγύπτου του Ισμαήλ Πασά, με πρωταγωνιστή ένα Έλληνα που αργότερα γίνεται συμπαίθρος του Βενιζέλου, ο Δρανέτ Πασά ή Παύλος Παυλίδης στην καταγωγή, όπου κάνει τη διόργα του Σουέζ, του αεροδρόμου, τα μεγάλα έργα, ανάλογα με τα Ολυμπιακά που κάνουμε εμείς. Και την όπερα του Καΐρου που πρώτη φορά θα πεζόταν εκεί η Αΐντα του Βέρντι. Και λοιπόν θα δείτε πως μια Αίγυπτος που κάνει ένα άλμα ανάπτυξη, πέφτει στην παγίδα του χρέους ανάλογη με τη σημερινή χρεοκοπή, σε μια διαστραμμένη πυραμίδα με δανεικά και τελικά οι Βρετανοί τράπεζες δηλαδή αγοράζουν τη διόργα του Σουέζ με το 1% της αξίας τους. Και το μέλλον μας, έτσι όπως κάνετε την περιγραφή, κύριε Ανδρουλάκη, είναι ανάλογο, δηλαδή... η πρόθεση είναι πάντα... Είναι λίγο τρομακτικό. Ναι, η πρόθεση του συγγραφέα και του πολύ περισσότερο του καθηγητή Κωστή, όπου η έμπνευση, σου ξαναλέω, φαίνεται παράξενο, προέρχεται από ένα δικό σας άνθρωπο, που έχει το ίδιο όνομα, και με τον οποίο συγχρονιζόμαστε φιλοπερίεργοι για την ιστορία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Η προσπάθεια του συγγραφέα είναι να αποφύγουμε την τελική καταστροφή. Αυτό το κάνω συστηματικά στα τελευταία μου βιβλία. Αφού επί 15 χρόνια έγραφα. Δεν θα μας πείτε ποιος είναι ο Κωστής,
Όχι, είναι ο Κωστής Φιλιππόπουλος, ο νομικός σύμβουλος. Χάρη στον οποίο επιζήτεγε, χάρη στον οποίο πετύχατε και την καλύτερη θέση στη, στη συμφωνία. Μαζί με τον Κυμπουρόπουλο, λοιπόν, ήταν η ομάδα που δεν έχασε με τίποτα. Είναι ο καθηγητής Κωστής, λοιπόν, δεν είναι, γιατί μιλάμε για αυτός ο καθηγητής, ο δικός μου είναι ένας μαγκούφης, σοφός και λοιπά. Ο Κωστής έχει οικογένεια, είναι άλλος άνθρωπος. Αλλά τιμή σένα, και επειδή ένα πρωί είχα έρθει στο Sky για το ταξίδι μέλητος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και βλέπω τον Κωστή που είχα χρόνια να τον δω. Και με πιάνει στο ασανσέρ και μου λέει: ρε, με αυτό πού το βρήκε. Πώ ξέρω εγώ, ο Βενιζέλος έπαιρνε τα λεφτά από τον Μπάζη Ζαχάροφ, τι Danger Service, τι πώ. Και ανοίξαμε ένα. Και βλέπω ξαφνικά ένα σύντροφο στην φιλοπεριέργεια και συλλέχτη σπανίων εγγράφων και βιβλίων. Δεν το γνωρίζατε. Το οποίο με συγκίνησε αυτό. Δεν είχα ξαναδεί. Δηλαδή, ούτε οι ιστορικοί, οι Έλληνες μου έχουν δώσει οποιαδήποτε έμπνευση που λέει ο λόγος. Ναι. Ούτε τα ιδρύματα ερευνών. Αλλά ο Κωστής με συγκλώνησε. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν ήξερα από το παρελθόν. Είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν του φαίνεται, ας πούμε. Αλλά σας κάνει εντύπωση, λοιπόν. Και έτσι ανταλλάξαμε πολλές πληροφορίες μαζί και δούλεψα εγώ σε θέματα που δούλευε επίσης αυτός με την. Σαν συλλέχτης. Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτά που θα διαβάσετε μέσα και για τα πρόσωπα. Έχουμε σύγχρονα πρόσωπα. Είναι ένα μαγικό, ωραίο ταξίδι, ρε παιδί μου, το βιβλίο του κυρίου Ανδρουλάκη. Αλλά φτάνει στο σημερινό δράμα και πρέπει να δούμε και ποιο είναι αυτό. Θα δείτε, επειδή πριν. Εκδόσεις πατάκι, να λέμε τους εκδότες. Εκδόσεις πατάκι. Όπως πέρυσι είχα το ταξίδι μέλητος, θυμηθείτε. Του Βενιζέλου. Δηλαδή την αντίστοιξη αυτή. Ο Βενιζέλος κάνει ένα εξωτικό ταξίδι στη Βόρεια και Νότια Αμερική ως γαμπρός. Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μικρασιατική εκστρατεία και ενώ μεταφράζει του Κιδίδη τη Σικελική εκστρατεία, δηλαδή τον όλεθρο των Αθηναίων. Ε? Το ίδιο φέτος με ένα άλλο τρόπο το κάνω με άλλες περιστάσεις. Δηλαδή είναι, κουμπώνουν αυτά τα πράγματα διαρκώς. Άλλωστε και στη συνάντηση του Άρη Βελουχιώτη με τον Ηλία Τσιριμόκο, ένα επίμαχο θέμα είναι Βενιζελισμός και αριστερά. Και πώς υπήρξε η ρήξη του Ελευθερίου Βενιζέλου. Με την αριστερά, με το κουκουέ, κάποια στιγμή. Πάλι με τροπολογία, επειδή σήμερα σα ακούω από το πρωί που ασχολείστε με τις τροπολογίες. Τι να κάνουμε, ήρθανε σωρό πάλι. Και αυτό που λέγεται ιδιώνυμο, υπήρξε μια τροπολογία. Δηλαδή, τροπολογία επί του κατοχυρωτικού νόμου του Δημοκρατικού Πολιτεύματος που είχε κάνει ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου με τον Μπάγκαλο, με υπουργό τον Μπάγκαλο Εσωτερικών. Αυτό τροποποίησε ο Βενιζέλος μέσα σε έξαλλη κατάσταση κυκλοθυμικά και προέκυψε το ιδιώνυμο, αυτό το ιδιότυπο αμάρτημα, τέλος πάντων. Το σημερινό μας δράμα ποιο είναι? Γιατί το βιβλίο καταλήγει στο σημερινό μας δράμα. Θα δείτε τι είπε ο καθηγητής, μάλιστα έτσι είναι λίγο πιο απεσιόδοξο από μένα, που λέει αυτή η ιστορία δεν θα έχει καλό τέλος. Όχι, πρέπει να ρωτήσουμε τον Φιλιππόπουλο να μάθουμε το τέλος. Όχι, πρέπει να μάθουμε το τέλος. Όχι, πλάκα κάνω. Μην ανακατεύετε. Όμως θα δείτε, το δράμα μας είναι πιο βαθύ. Έτσι, δεν είναι μόνο τα πολιτικά οι αναλλαγές. Αλλά... Διότι δεν βρίσκει πάτο η χώρα να πατήσει και να ανέβει, ας πούμε. Να χτυπήσει πάτο. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Δηλαδή το δράμα είναι πέραν της πολιτικής. Είναι, πάτω, πούμε, πού πρέπει να πατήσουμε, στην οτροπία, αλλά, στην κοινωνία, στην παιδεία? Διαμορφώθηκε ένα μοντέλο στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτά λέει ο καθηγητής Κωστής, ας πούμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση που είναι οι πρεσβευτές, θα δει και πρόσωπο, λέει ο super boss. Δηλαδή υπάρχει ένα super boss στην Ελλάδα, ένα super επιχειρηματίας, ο οποίος έγινε επειδή πήγε σε λάθος μνημόσυνο. Αυτό δεν είναι φαντασίωση. Δεν είναι πραγματική αυτό, ιστορία. Είναι πραγματική ιστορία. Ναι, ένας, αντί να πάει στον Άγιο Νικόλο Αχαρνών, σε μνημόσυνο ενός παλαιού του συμφοιτητή, πήγε στον Άγιο Νικόλο Πευκακίων που είναι στην Ασκληπίου εκεί. Και προσελήφθη από τη χείρα αμέσως. Έκανε φοβερή εντύπωση η παρουσία του, κατά λάθος. Ε. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Όλα αυτά είναι αληθινά. Εκεί λοιπόν γίνεται μια, είναι και πρεσβευτές, γιατί ο Κωστής, ο καθηγητής, γίνεται και λίγο δειπνοσοφιστής. Ας το πούμε έτσι, στα γεύματα της μπουρζουαζίας. Επομένως, συζητιούνται τα σημερινά προβλήματα. Με ένα πολύ ζωντανό τρόπο, ακόμα και ένας μεγάλο επενδυτής που εμφανίζει τον Dillon, είναι, ας πούμε, super hedge fund, ο οποίος βάζει λεφτά στην Ελλάδα. Ήρθε να βάλει χρήμα. Είναι πραγματικά, ναι. Και πάνω στην συζήτηση, ο Κωστής το φιλοσοφεί και λέει ότι, κοιτάξτε, δείτε, η ελληνική χρεοκοπία ήταν ένα γεγονός σε αναμονή. Απλώς η παγκόσμια κρίση το επιτάχυνε. Διότι σου λέει μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετεμφυλιακά διαμορφώθηκε ένα μοντέλο εσωστρεφές, βασιζόμενο σε κλάδους οικονομίας δασμοβίωτους, κρατικοδίαιτους. Ήρθε το πρώτο κύμα της διεθνοποίησης, το σάρωσε. Ήρθαν τα εύκολα λεφτά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και η, ας το πούμε έτσι, επιχειρηματική τάξη της Ελλάδας λιποτάχτησε από κλάδους παραγωγικούς ανταγωνιστικούς σε κλάδους προστατευμένους, εισαγωγών, δημοσίων έργων, δηλαδή έξω από τον ανταγωνισμό. Αυτή τη λιποταξία πληρώνουμε σήμερα, που δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί στα πλαίσια του ευρωπαϊκού. Το πολιτικό σύστημα λιποτάκτησε.
Το πολιτικό σύστημα ήθελε απλώς να κερδίζει τις εκλογές και επομένως συντηρούσε και ευνοούσε αυτή την κατάσταση μιας μη βιώσιμης οικονομίας. Και έτσι φτιάχθηκε αυτή η αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά, που παρότι προσπαθούμε να τη μειώσουμε με τα μνημόνια, δηλαδή γκρεμίζουμε, κόβουμε φέτες από πλευρές του δημοσίου, την ίδια στιγμή όμως μειώνεται και η παραγωγική βάση της χώρας. Έτσι μένουμε πάντα σε μια αντεστραμμένη πυραμίδα με πολύ μικρότερη παραγωγική βάση και λιγότερο ανταγωνιστική. Αυτό είναι το δράμα μας. Δεν είναι μόνο άντε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, διότι τι θα, δηλαδή, και τι θα γίνει, ας πούμε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει. Το λένε όλοι τώρα. Πρέπει να πω, κύριε Ανδρουλάκη. Δηλαδή, όσο συγκλίνουν τα κόμματα. Επειδή έκανα το ρεπορτάζ όταν ήσασταν βουλευτής του Γιώργου Παπανδρέου, ότι ήσασταν από τους πρώτους που μιλούσατε για ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Προσέξτε, έγραφα επί 15 χρόνια. Είχατε μιλήσει για πάρα ένα πολλά βιβλίο, δύσκολα πράγματα. Ηγεσία εν ώψη επικείμενης καταστροφής. Δυστυχώς υπάρχει μέθη και φορεία, δεν ακούγονται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το ίδιο κάνω και τώρα, με διαφορετικό τρόπο. Δεν ήθελα να ακούσουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, σας λέω ότι απλώς το 2003 έβγαλα το βιβλίο «Βαμπύρ και Κανίβαλη». Το θυμάστε την ώρα που ξεκινούσαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, βγάζω το «Βαμπύρ και Κανίβαλη» που αυτό δεν είναι. Ακόμα και το στήθος που θα δείτε στο εξώφυλλο, το γυναικείο στήθος. Βεβαίως η Φένια, η πρωταγωνίστρια μου, σηκώνει την μπλούζα της, κάνει selfie, το απαγορεύω και παίρνω μια μινιατούρα που έκανε μια άλλη γυναίκα πριν 150 χρόνια. Μια Σάρα Γκούντριτς για να εκδικηθεί. Ζωγράφος. Για να εκδικηθεί ένα άσωτο γερουσιαστή που τον είχε εραστεί και υποψήφιο πρόεδρο των ΗΠΑ, έβγαλε μινιατούρα το στήθος της. Αλλά το στήθος αυτό έχει ένα βάθος τραγικό που μας το φέρνει ο καθηγητής Κωστής. Φανταστείτε μια πόλη που πολιορκείται από τους Ρωμαίους και είναι δίπλα ο Πολύβιος. Ο Έλληνας ιστορικός, ο μεγαλοπολίτης. Mm-hmm. Πολιορκείται, όλα τα παιδιά είναι σκελετωμένα, πεθαίνουν από την πείνα, όλες τα στήθια των γυναικών είναι σταφυδιασμένα και μόνο μία γυναίκα και μάλιστα ενός αρχηγού των πολιορκουμένων, είναι αληθινή ιστορία, έχει τροφαντά στήθη σαν αυτά. Και ρωτάει ο Σκυπίωνας ο Αφρικανός και ακούει ο Πολύβιος δίπλα, ο μεγαλοπολίτης, πώς έφαγε αυτή η γυναίκα πρώτα τον πεθερό της, τον τραυματία πολεμιστή, με δική του εντολή, όταν τραυματίστηκε βαριά, και στη συνέχεια έφαγε και τον άντρα της για να μεγαλώσει τα 5 παιδιά της. Αυτό που είναι ένα ιστορικό, τέλος πάντων μια τραγική στιγμή της ιστορίας, mm-hmm. στην πολιορκία της Νουμανδίας, στην Ιβηρική, mm-hmm. προσέξτε, κάνω ως αλληγορία πλέον, ως αλληγορία, είναι ο κόσμος της Ρωμαιοκρατίας. Δηλαδή, ο Πολύβιος είναι ο ιστορικός της Ρωμαιοκρατίας μετά την καταστροφή της Καρχιδόνας, μετά την κατάκτηση της Μακεδονίας από τους Ρωμαίους, μετά την καταστροφή της Κορίνθου, μετά την κατάληψη της Ιβηρικής. Πάω σε ένα κόσμο Ρωμαιοκρατίας, γιατί είμαστε σε λίγο και σήμερα, κατά αναλογία, είμαστε σε ένα ειδικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τέτοια... σε πολιορκία, είμαστε, ναι, είμαστε μια πάντως, τέτοια ναι. κατάσταση. Πάντως τώρα η αριστερά, ναι. η σοσιαλδημοκρατία. Τη διάρκεια της κρίσης δεν φαίνεται να έχει απαντήσεις. Ιδεολογικά έχει κυριαρχήσει απολύτως η συντηρητική λεγόμενη παράταξη και η ακροδεξιά. Και στην Ελλάδα με ένα μικρό σχήμα της αριστεράς καβάλισε το κύμα της διαμαρτυρίας και της χειροκοπίας και μπόρεσε να γίνει 35%. Είναι και μια ανάλογη στιγμή με την κατοχή. Γι' αυτό βλέπετε έχει αναλογία ο Άρης. Ένα κουκουέ μισοδιαλυμένο. Χάρη στη διάλυση των εκλογικών δικτύων των αστικών κομμάτων μέσα στην κατοχή και τον ηρωισμό των κομμουνιστών και το άνοιγμα το μεγάλο που έκανε στους βενιζελογενείς τότε, έτσι έγινε το ΕΑΜ. Δεν θα γινόταν το ΕΑΜ από το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ τι ήταν, 2,5-3%, 4%. Όπως τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αλλά τι έκανε τότε το ΕΑΜ. Φανταστείτε, τα 9 δέκατα της βάσης του ήταν βενιζελογενείς. Τα 8 δέκατα των υπουργών της κυβέρνησης του Βουνού. Ήταν βενιζελική, όχι απλώς βενιζελική. Ο αρχηγός της κυβέρνησης, ο πρόεδρος της κυβέρνησης του Βουνού, ο Αλέξανδρος Βόλος, είναι βενιζελογενής σοσιαλιστής και ο στρατιωτικός αρχηγός του Ελλάς, ο Στέφανος Σαράφης, είναι ο αρχηγός του βενιζελικού κινήματος του 35. Δηλαδή, καταλαβαίνετε που το πάω. Καταλαβαίνω, έτσι. Ναι. Δηλαδή, τότε η μεγάλη στιγμή της αριστεράς ήταν το άνοιγμα στην αριστερά του κέντρου. Ναι. Αυτό είναι το αντικείμενο και της σημερινής εποχής. Πώς θα μπορεί κανείς να ανασυγκροτήσει κάτι καινούριο μέσα από αυτή τη συνάντηση. Ναι, γιατί είπατε πριν, μιλήσατε και για σύγκληση των κομμάτων. Το βλέπετε αυτό να οδηγεί κάπου. Συμβαίνει το εξής. Ναι. Όσο συγκλίνουν τα κόμματα σήμερα στην ίδια πολιτική, γιατί περί αυτού πρόκειται, αναγκαστικά, τόσο αποκλίνουν και η αντιπαράθεσή τους γίνεται τοξική για τις καρέκλες ή για τα υποσυστήματα κυριαρχίας, τα μέσα ενημέρωσης. Το βλέπετε αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε, δέστε τη σημερινή δήλωση του Τσίπρα. Ναι. Η σημερινή όμως, δεν ξέρω την προχθεσινή ήταν. Τη σημερινή. Θα την υπέγραφε όλα τα κόμματα του ευρωπαϊκού τόξου που λέει ότι πάμε full, ξέρω εγώ, δεύτερη αξιολόγηση, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Να τα QE, να οι αγορές. Όλα τα πάντα.
αγορές, πάμε στα ταγούλια, όχι τα ταγούλια, οι αγορές να πας, έτσι. Αυτό όμως θα ήταν η θέση της χώρας πολύ ισχυρότερη και θα δημιούργησε εμπιστοσύνη, αν υπήρχε, ρε παιδί μου, δεν λέω να κάνουν οικουμενική κυβέρνηση αφού δεν θέλει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να υπάρχει μια υποστήριξη, συμβόρα, μια κοινή σύγκληση σε αυτό το αίτημα, στα αιτήματα αυτά. Διότι αλλιώς θα σου πει και ο Σόιμπλε, δεν το παίρνει σε αυτό το πακέτο, θα το πάρει ο άλλος. Αφού όλοι δεν συμφωνούμε ότι το 3,5% επί πολλά χρόνια είναι παράλογο, είναι θα πρέπει να συμφωνούν όλα τα κόμματα. Και είναι εντελώς τρελό τη στιγμή που τα κόμματα κατά κάποιο τρόπο επί τη στρατηγική συγκλίνουν, μέσα στην τραγωδία που ζούμε βέβαια. Δεν εννοώ ότι υποχρεωτικά συγκλίνουν και ιδεολογικά ή ταξικά, ξέρω εγώ όλα αυτά. Αλλά είναι τραγωδία να μην μπορούν. Εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει ένας βαθμός συνεννόησης. Έστω στο επίπεδο της Κύπρου. Οι Κύπροι δεν αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, όχι λόγω της χρεοκοπίας, λόγω της Κύπρου, Κυπριακό, Τουρκία. Έχουν ένα βαθμό συνεννόησης. Αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε και να βοηθήσει και η δημοσιογραφία. Δεν πρέπει να ενισχύουμε την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, διότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Εάν δεν πετύχουμε αυτά που λέει σήμερα ο Τσίπρας, που λέει και η Νέα Δημοκρατία, τα λένε όλοι, και πιάσουμε Μάρτι. Ναι. Τελειώσαμε. Διότι μπαίνουμε σε μια ζώνη υψηλής αβεβαιότητας, υψηλού κινδύνου. Δηλαδή ξαναμπαίνουμε στα 3α. Όταν λέτε τελειώσαμε. Αβεβαιότητα, αστάθεια. Δηλαδή το διεθνές περιβάλλον μεταβάλλεται ριζικά και μπορούμε να γλιστρήσουμε πάλι, ας το πούμε έτσι, στην περίοδο που μεταφορικά τη λέμε βερουφάκιας, σχιζοφρένειας, που παραλίγο να έχουμε ένα πολύ ιστορικό ατύχημα. Και ναι. Φαινόμενα χρεοκοπίας, και να ξαναβρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς. Γιατί πυκνώνουν τα νέφη σε όλη την Ευρώπη. Συνεφιάζει η κατάσταση. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε εγώ ότι καταραίει η Ανατολική, εδώ η περιοχή μας, ας πούμε, καταραίει. Εγώ θέλω να μπορεί να έχουμε εκπλήξεις στην Ιταλία. Μπορεί να έχουμε εκπλήξεις στη Γαλλία. Πάντως, επειδή το βιβλίο αναφέρεται και σε ιστορικά γεγονότα τα οποία μας φέρουν στο σήμερα. Όλα ιστορικά, η χώρα και επιβίωσε και αναπτύχθηκε. Έτσι, να πιστεύουμε καλύτερα. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν πιστεύω. Εγώ θέλω να επιμείνω σε κάτι το οποίο δεν μου απαντήσατε. Αλλά περάσαμε τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να τις περάσουμε. Σωστό. Επιβιώσαμε όμως. Δηλαδή τον εμφύλιο. Δεν λέω να τον περάσουμε. Αν δείτε την συζήτηση του Άρη με τον Ηλία Τσιριμόκο, θα καταλάβετε ότι εκείνη τη στιγμή που είναι Απρίλιο του 1945, υπήρχαν ακόμα δυνατότητες να αποφύγουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Θα ήμασταν 15-20 χρόνια μπροστά σήμερα η Ελλάδα, διότι η δικτατορία προέκυψε από τον εμφύλιο στην πραγματικότητα. Η δικτατορία του Παπαδόπουλου. Δηλαδή. Αυτά είναι ο ίδιος κύκλος. Του... ναι, όλα αυτά του εμφυλίου. Η αριστερά γιατί δεν έχει απάντηση, εγώ επιμένω. Μήπως τελικά όλο αυτό που λέει η αριστερά. Υπάρχουν πολλές αριστερές. Είναι ουτοπικό όλο αυτό που συζητάμε. Μα. Προσέξτε, έγινε. Εδώ στην Ελλάδα υπήρξε μια. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ήταν απαράσκευος. Και επομένως αναγκάστηκε σε μια ανώμαλη προσγείωση, δύσκολη προσγείωση. Όταν, ας πούμε, ένα ουτοπικό, όπως λες, ή ένα ρομαντικό σχήμα αντιγκλόμπαλ εκτός πραγματικότητας δεν δουλεύει, καταλαβαίνεις, όταν δεν δουλεύει, πρέπει να περάσει σε μια σύγχρονη ρεαλιστική αριστερή ιδεολογία με ένα νέο ήθος, ύφος, να φέρεις κάτι καινούριο στη χώρα. Αν δεν το πετύχεις αυτό, καταλήγεις το κενό του δογματισμού σου του παλιού να το καλύψει ο κινησμός. Πάντως αυτό που παρακολουθούμε δεν είναι ούτε νέο ήθος, ούτε νέο ήθος. Ακριβώς. Είναι μια αποτυχία όσον αφορά το ύφος και το ήθος. Και μάλιστα μας έχει προειδοποιήσει ένας μεγάλος αυτός που είναι ο κύριος ένοχος για να υπάρχουμε εμείς οι αριστεροί σήμερα, ο Μάρξ, που λέει: οι δογματικοί όταν ανέβουν στην εξουσία παντού και πάντοτε κάνουν το εντελώς αντίθετο από αυτό που πρεσβεύει το δόγμα της σχολής τους. Γιατί? Διότι είδε την Παρισινή Κομμούνα, είδε τους αναρχικούς, τους αναρχοκομμουνιστές που ήταν αντιεξουσιαστές. Μόλις πήραν την εξουσία και βάλαν εδώ ένα. Τέλος πάντων, σιρήτη, συμπεριφέρθηκαν ως οι χειρότεροι κρατικιστές, θεσιθύρες. Να παρακολουθήσουμε μαζί μια δήλωση του Πρωθυπουργού, να τη σχολιάσουμε. Όσοι δεν είναι καλά στην ψυχή τους, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της χώρας τους, ούτε τα προβλήματα της Ευρώπης, ούτε τα προβλήματα του κόσμου ολόκληρου. Υποθέτω αναφέρεται στο Σόιμπλε. Ναι. Στο Σόιμπλε, μπορεί και σε κάποιους άλλους πολιτικούς. Δεν το ξέρω. Εντάξει, υπάρχει ακόμα ένα υπόλοιμα, ας το πω μεταφορικά, γιατί εγώ τον άνθρωπο το συμπαθώ ανεξαρτήτως τώρα ότι. Βαρουφάκιας φαντοσίωσης. Δηλαδή, υπάρχει υπόλοιμα τέτοια. Ναι, δηλαδή ακόμα ένα υπόλοιμα που ας πούμε, να φανταστούμε ας πούμε, ότι θα βάλουμε τη Μέρκελ να διώξει το Σόιμπλε. Μεγαλομανία. Ή ξέρω εγώ, εμείς θα πούμε στο Σόιμπλε, διώξε το Δούνου του. Αυτά πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά για να κάνουμε τη δουλειά μας. Να αρχίσουμε τέλος πάντων να αναζητούμε τον πάτο. Η επανάσταση δηλαδή απέτυχε.
Η προεκλογική επανάσταση του Τσίπρα απέτυχε. Γι' αυτό ρωτάω τον Ανδρουλάκη. Θα σου το πω αλλιώς. Κάτσε να μας το πει αλλιώς όμως. Ναι, οι επαναστάσεις είναι καλές, αλλά έχουν πάντα κακό τέλος αν δεν μετουσιωθούν σε κάτι άλλο στην πορεία. Δηλαδή σε μια σοφή μεταρρυθμιστική πολιτική. Αλλιώς πράγματι έχουν. Λοιπόν, παρεκτρέπονται. Γιορτές έρχονται. Γιορτές έρχονται. Τρομερό ανάγνωσμα. Μας το έκανε περιγραφή, έτσι. Ερωτικών, έτσι. Ερωτικών. Δεν είναι. Έχει και λίγο πολιτικό, αλλά είναι μέσα από τα ερωτικά. Φαίνεται και από είναι το εξωτερικό. Είναι ιστορίες, είναι συγκλονιστικές πάντως. Λοιπόν, δύο μόνο δάκρυα. Μίμης Ανδρουλάκης, εκδόσεις Πατάκη. Τα δύο παιδιά φέρνουν, βγάζουν φωνή, δυνατή φωνή. Τα πολλά δάκρυα είναι θρήνος. Σωστό. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρουλάκη. Καλές γιορτές. Ευχαριστούμε για μια πολύ ωραία συνομιλία που είχαμε μαζί σας, πραγματικά. Διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε. Thank you.